Θα δούμε. Διότι ο Τούρκος Πρόεδρος μετά το τραγούδι αναφέρθηκε και στην αγάπη του για τη Σμύρνη και όλα αυτά, δηλαδή ότι θέλει να ψηφίσει το κόσμος, και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι η Σμύρνη έριξε τον εχθρό στη θάλασσα, απελευθερώθηκε από τον εχθρό, βγάλτε κραυγή να ακουστεί σε όλο το Αιγαίο. Και βεβαίως μίλησε για νέα απελευθέρωση της Σμύρνης, αν κερδίσει την πόλη στις δημοτικές εκλογές. Τώρα, ποιος είναι ο εχθρός, τι έγινε στη Σμύρνη κτλ. Μπορεί να το συζητάμε για πολλές ώρες. Εγώ σας λέω το τι ακριβώς είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Προτείνω να τον ακούσουμε και να το σχολιάσουμε μαζί, αν θέλετε. Βεβαίως. Düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil, vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. Ben buna inanıyorum. Bir asır önce düşmandan kurtuldu. Ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz. Bunun için buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanında duymaya kalmasın. Hazır mıyız? Σε όλο το Αιγαίο, γιατί να ακουστεί, ρε Μανώλη, τι μαζιάζει εμάς, τι κάνει. Σου λέει το Αιγαίο είναι το πουκάμισο. Μα λέει σε όλο το Αιγαίο. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, τι γίνεται στη Σμύρνη. Μπορεί να εννοεί, κοιτάξτε, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Μπορεί να εννοεί όλη την περιοχή του Αιγαίου στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν και, και η Τουρκία έχει ακτές στο Αιγαίο. Εντάξει, αλλά δηλαδή, εδώ μιλάει για κάποιους που έριξε στη θάλασσα. Εδώ τι εννοεί. Τον εχθρό. Και πήγαν για μπάνιο, για κολύμπι, πήγαν το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, ο εχθρός που πέσε στη θάλασσα, εντάξει, είναι οι Έλληνες. Α, οι Έλληνες. Ιστορική. Άρα λοιπόν. Υπάρχει. Αυτή, έτσι, για την ιστορία μιλάμε. Βλέπω επεκφεύγεις, γι' αυτό λέω. Τι πάει να πει σε όλο το Αιγαίο. Ακούσουμε εμείς τα νησιά μας εδώ, σήμερα, τι μας λένε οι Τούρκοι, τι μας λένε εμάς. Επειδή σήμερα θα ξεκινήσω και οι πολιτικές διαβουλεύσεις και οι πολιτικές συνομιλίες, εγώ προσπαθώ να σας παρουσιάσω το τι ακριβώς είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στη Σμύρνη. Ο καθένας μπορεί να, και εσείς βεβαίως, μπορεί να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να τα σχολιάσετε. Από εκεί πέρα, ναι, ο εχθρός ήταν οι Έλληνες. Ναι, είπε ότι να ακουστεί η κραυγή σε όλο το Αιγαίο. Εγώ σας λέω ότι ενδεχομένως να εννοεί αυτή την περιοχή του Αιγαίου που έχει ακτές η Τουρκία στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα, η απελευθέρωση της Σμύρνης για άλλη μια φορά. Μετά τις δημοτικές εκλογές, η πρώτη φορά ήταν το 22 και η επόμενη φορά θα είναι το 24, τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με τον Τούρκο Πρόεδρο.